Μένουμε σε αυτή την απίστευτη περιπέτεια. Κοντά μας είναι η κυρία Μαρκοπούλου για να δούμε αν τυχόν έχει προκύψει οτιδήποτε νεότερο σε σχέση με το διαδικαστικό που ακολουθείτε. Καταρχάς, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Στην απίστευτη μοναξιά που αισθάνομαι εδώ στο δωμάτιο στο οποίο βρίσκομαι. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Σε ανθρώπινο επίπεδο αρχικά, κυρία Μαρκοπούλου, εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν είστε καλά. Σας ακούω ψύχρεμη, που αυτό είναι πολύ βασικό. Ναι, είμαι ψύχρεμη. Είμαι ψύχρεμη μετά τη φυγή της κόρης μου. Μέχρι να φύγει η κόρη μου ήμουνα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ας πούμε. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Ναι. Παρακολουθήσαμε βέβαια το χρονικό στο βίντεο που προηγήθηκε. Θέλω λίγο να μου πείτε, εσείς πήγατε την προηγούμενη Πέμπτη, ξεκίνησατε ένα ταξίδι και την Παρασκευή ξεκίνησε όλος αυτός ο Γολγοθάς. Θέλω λίγο να μου πείτε αυτή τη στιγμή σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Κοιτάξτε, σήμερα σκέφτηκα μήπως πήγα πάλι στην πρεσβεία, η οποία ήταν πολύ βοηθητική σήμερα, οφείλω να το πω. Σκέφτηκα μήπως θα μπορούσα να καταβάλω κάποια εγγύηση, χρηματική εγγύηση, και να επιστρέψω όταν οριστεί το δικαστήριό μου. Και τι σας απάντησαν? Δεν ήξερα να μου πούν. Ναι, μου απάντησαν μετά από... γιατί και αυτοί δεν ήξεραν την προβλεπόμενη διαδικασία. Μετά από 4 ώρες ξαναπήγα και μου είπαν ότι ότι μάλλον γίνεται. Πρέπει όμως πρώτα να οριστεί το δικαστήριο. Δηλαδή ποιος δικαστής θα αναλάβει την υπόθεσή μου. Όταν γνωρίζουμε αυτό το δικαστή, θα μπορούμε να υποβάλουμε αίτημα για αυτό που σας είπα, για εγγύηση. Και πότε θα γίνει αυτό, πότε θα το γνωρίζετε αυτό, η δικηγόρος τι σας λέει? Η δικηγόρος μου είπε ότι από εβδομάδα σίγουρα, αλλά δεν μπορεί να είναι και αυτή σίγουρη. Δηλαδή η παραμονή μου παρατείνεται, όπως καταλαβαίνετε, αλλά δεν πειράζει, ας είναι για μερικές μέρες. Εγώ έχω τρομοκρατηθεί γιατί έχω την αίσθηση ότι θα μείνω πάρα πολύ καιρό εδώ, αν δεν γίνει δεκτό αυτό το αίτημα. Έχουν αναπτερωθεί πάλι οι ελπίδες μου αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να μην προσγειωθώ πάλι απότομα. Ωραία, κυρία Μαρκοπούλου, διευκρινίστε μας λίγο κάτι. Αυτή τη στιγμή ποια κατηγορία σας βαραίνει? Σας το ρωτώ με δεδομένο ότι ο καταστηματάρχης έχει αποσύρει τη μήνυση. Ναι, ακριβώς. Έχει αποσύρει τη μήνυση. Απλώς ο εισαγγελέας δεν είναι σίγουρος αν έγινε εσκεμμένα ή τυχαία, από απερισκεψία, από λάθος, από αφηρημάδα το ότι πήρα το κινητό. Και επίσης, μάλλον θα πάμε σε δικαστήριο διότι θεωρεί ότι ασκήθηκαν πιέσεις στον καταγγέλλοντα για να αποσύρει τη μήνυση. Αυτή ήταν η απόφαση. Ότι μας παραπέμπει σε δίκη διότι θεωρεί ότι ασκήθηκαν κάποιες πιέσεις στον καταγγέλλοντα. Μάλιστα. Σας εξήγησαν γιατί η κόρη σας έπρεπε να μείνει 3 ολόκληρες ημέρες σε hot spot και να οδηγηθεί με χειροπέδες στο αεροδρόμιο? Όχι, και αυτό ήταν πολύ οδυνηρό. Ήταν η πιο τραυματική εμπειρία της μέχρι τώρα ζωής μου. Και το βασικότερο πρόβλημα ήταν η επικοινωνία. Βασικά η δικηγόρος μου το είχε πει, φαντάζομαι. Είναι Τουρκάλα. Ο μεταφραστής όμως δεν μου το μετέφερε. Μου είπε απλώς ότι η κόρη σου είναι ελεύθερη. Μισό λεπτό για να καταλάβουμε. Η απόφαση σε ό,τι αφορά την κόρη σας ήταν αθωωτική. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια κατηγορία. Ναι. Αμέσως μετά λοιπόν την οδήγησαν σε hot spot όπου παρέμεινε 3 ολόκληρες ημέρες. Και έπειτα την οδήγησαν με χειροπέδες στο αεροδρόμιο. Μιλάμε βέβαια για έναν Ευρωπαίο πολίτη με όλα τα απαραίτητα κρατικά έγγραφα πάνω του, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και τι σας είπε η δικηγόρος? Η δικηγόρος μου λέει ότι αυτή είναι η προβλεπόμενη διαδικασία για άτομα τα οποία εμπλέκονται σε έγκλημα και όταν αθωώνονται πρέπει να φύγουν με αυτόν τον τρόπο από τη χώρα. Έτσι, αυτή την ενημέρωση έχω. Απλά δεν την είχα εξ αρχής. Αυτό ήταν το σημαντικό. Παρά το γεγονός ότι η απόφαση, επαναλαμβάνω για να το κατανοήσουμε, ήταν αθωωτική. Ναι, ήταν αθωωτική. Ναι, αυτό να το τονίσετε. Δεν υπήρχε κατηγορητήριο. Μάλιστα. Λοιπόν, σας απάντησε κανείς γιατί αμέσως μετά τη σύλληψή σας σας πήγαν στο νοσοκομείο? Όχι, όχι. Μα δεν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Όσες φορές και να προσπαθήσαμε να ρωτήσουμε κάτι, μας έλεγαν shut up. Απλώς κάστε. Μην ρωτάτε τίποτα.
Δεν ρώτησα τη δικηγόρο μου, να σας πω την αλήθεια, διότι δεν με ενδιαφέρει αυτό εκείνη τη στιγμή. Κάποια στιγμή θα τα ρωτήσω όλα. Τι να σας πω, τώρα προέχει να φύγω από εδώ. Γιατί έχω και προβλήματα υγείας, σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία τα διαχειρίζομαι μέχρι ώρας, αλλά αναρωτιέμαι μέχρι πότε. Δεν σας συμπεριφέρθηκαν και καλά από ό,τι καταλαβαίνουμε. Καθόλου καλά, καθόλου καλά, καθόλου καλά. Δεν θα σας πω ότι με βασάνισαν, αλλά απαξιωτικά, χωρίς καμία ενημέρωση, σπροξήματα, χειροπέδες, μας τράβαγαν βίντεο τη στιγμή της σύλληψής μας. Δύο φορές μας έβαλαν να γυρίσουμε το βίντεο γιατί δεν τους άρεσε. Και ο άντρας μου λάθος είπε ότι είχε και καναπέ το κρατητήριο. Δεν το κατάλαβε καλά. Μόνο πάτωμα είχε. Μόνο πάτωμα. Αυτό να το τονίσουμε. Σας έβαλα να τραβήξετε βίντεο, είπατε. Ναι, δύο φορές. Επειδή ήταν και μία φίλη μας μαζί. Η φίλη μας αφέθηκε ελεύθερη επειδή ήταν έξω από το μαγαζί τη στιγμή του συμβάντος. Ναι. Και όταν ήταν να οδηγηθούμε στο κρατητήριο εγώ και η κόρη μου το πρώτο βράδυ, της είπανε μη φύγεις ακόμα, ελάτε εδώ. Μας έβαλαν χειροπέδες και μας έβγαλαν έξω, μας ξαναέβαλαν στο περιπολικό και τις τρεις μαζί και μας τραβούσαν βίντεο να μπούμε πάλι μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Το κάνανε μία φορά, κάτι δεν τους άρεσε και μας είπαν το ξανακάνουμε, το ξαναπάμε. Το κάναμε και δεύτερη φορά, μάλλον τους άρεσε το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το θέλανε αυτό. Τραβήξανε το βίντεο μετά από όλα αυτά που σας είπα. Την ενδελεχή έλεγχο, στο νοσοκομείο, την ανάκριση. Ναι. Συνέβη και αυτό. Μου το θύμισε η κόρη μου σήμερα. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε, γιατί δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω άλλο. Εσείς αυτό που θέλετε αυτή τη στιγμή είναι να καταθέσετε ένα αίτημα προκειμένου να καταβάλλετε κάποια χρηματική εγγύηση ώστε να επιστρέψετε πίσω στο σπίτι σας, έτσι, μέχρι την ημέρα που θα γίνει η δίκη. Ναι. Αυτό όμως είναι άγνωστο η ημερομηνία, το πότε δηλαδή θα γίνει η δίκη, δεν το ξέρετε. Δεν μπορεί να σας απαντήσει και η δικηγόρος. Μπορεί να πάρει και μήνες. Ναι, από ό,τι μου έχουν πει ναι. Mm-hmm. Και αυτό που ζητάω και εκλιπαρώ, γι' αυτό το φέραμε στη δημοσιότητα το θέμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που το προβάλλετε, mm-hmm. είναι η επίσπευση των διαδικασιών. Mm-hmm. Τίποτε άλλο. Να επισπευστεί η διαδικασία, διότι έχω προβλήματα υγείας, έχω τον άντρα μου, τρία παιδιά πίσω, αισθάνομαι απίστευτη μοναξιά εδώ και ανασφάλεια, ύστερα από όλα όσα έχω υποφέρει. Και απορώ και εγώ πώς αντέχω δηλαδή. Απλά να επισπευστούν οι διαδικασίες. Να υπήρχε κάποιος τρόπος να επέμβει κάποιος, παράγοντας. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, επειδή το είπατε κι εσείς νωρίτερα, το πιο ψυχοφθόρο κομμάτι για σας μέχρι σήμερα ήταν το όλο διαδικαστικό σε ό,τι αφορά την κόρη σας. Το παιδί μου, εννοείται, ναι. εννοείται. Γι' αυτό και με ακούτε τώρα σχετικά ψύχρεμη, ναι. διότι το σημαντικό κομμάτι για μένα είναι η κόρη μου στο σπίτι της. Επειδή μας είπατε ότι δεχτήκατε έτσι μια απαξιωτική συμπεριφορά, η κόρη σας σε σχέση με την τριήμερη παραμονή της στο hot spot, πώς σας μετέφερε έτσι την εμπειρία αυτή, να το θέσω με αυτόν τον τρόπο. Μιλήσαμε, ναι. Μιλήσαμε. Εντάξει, η κόρη μου είναι ένα 22χρονο κορίτσι που εντυπωσιάστηκε με την έννοια ότι είναι τόσες περιπτώσεις εκεί πέρα, δηλαδή τόσα πολλά κορίτσια που κρατούνται για πραγματικά λόγους ανάξιους. Τέλος πάντων, ήταν βρώμικα, δεν είχε ένα κρεβάτι να κοιμηθεί βέβαια. Τι να σας πω, δεν πέρασε και καλά, αλλά εντάξει. Αυτό που την ενδιαφέρει ήταν να επιστρέψει. Αυτό μου λέγε, μαμά, εγώ θέλω να φύγω. Πώς τη συμπεριφέρθηκαν. Θα υποφέρω το πάντα, θα είπαμε. Πώς τη συμπεριφέρθηκαν, κυρία Μακοπούλ. Πώς τη συμπεριφέρθηκαν. Αν δεν είχε τις κρατούμενες, ήταν με κάποιες άλλες κρατούμενες μαζί. Εν τω μεταξύ μου είπε ότι ήταν από Ουγκάντα, από Αφρική, από Σομαλία, από όλο τον κόσμο. Απλά δέθηκε με μία Ιρανή πρόσφυγα. Όχι πρόσφυγα, συγγνώμη, η κοπέλα σπουδάζει στη Γερμανία, έμεινε 40 μέρες φυλακή. Τη βοήθησε πάρα πολύ αυτή η κοπέλα, της εξήγησε όλη τη διαδικασία. Οι αρχές πώς τη συμπεριφέρθηκαν κατά τη μεταφορά της στο hot spot. Τη συμπεριφέρθηκαν, τι συμπεριφέρθηκαν, τίποτα, ότι την πετάξαν εκεί και περίμενε να φύγει. Αυτό. Δεν μιλούσε κανείς αγγλικά πάλι, δεν ήξερε τι γίνεται, της τα εξηγούσε η άλλη κρατούμενη που τα ήξερε καλύτερα.
Και αρχές συμπεριφέρθηκαν άσχημα, να το πούμε. Όχι βασανιστικά, αλλά άσχημα. Εγώ χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς... Ναι. Εγώ θα σας ευχηθώ να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας. Την αποκαλεί δύναμη. Μακάρι να προχωρήσει το διαδικαστικό πιο γρήγορα από εδώ και στο εξής. Να υπάρχει κάποια παρέμβαση, έτσι. Ναι, αυτό. Μήπως αν ακουστεί και κάπως... θα δούμε. Αυτό προσεύχομαι καθημερινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον και που προβάλλετε την υπόθεση αυτή, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τελική ανάλυση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έκανα κάποιο κακούργημα. Και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαρκοπούλου.